Τουρκία δεν έχει κανένα σκοπό να επιλύσει κανένα Κυπριακό. Αυτό που έχει σκοπό να κάνει είναι να σταματήσει τις γεωτρήσεις αυτή τη στιγμή, εάν μπορεί να το κάνει. Ο φίλος ο Μιχάλης ο Εγνατίου, ο οποίος γνωρίζει περισσότερο από τον καθένα μας, τουλάχιστον το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τις επαφές του και τις όλες του τις τοποθετήσεις, είναι ξεκάθαρος και νομίζω ότι το έχουμε πει εμείς ούκο λίγες ώρες αναφορικά με το τι προσπαθεί να κάνει η Τουρκία. Ας ελπίσουμε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θα κρατήσει τη στάση τη συγκεκριμένη και δεν θα δεχτεί οποιοδήποτε τύπου υποχώρηση και φυσικά η ελληνική πλευρά, ολόκληρος ο ελληνικός κόσμος, δηλαδή ο πολιτικός κόσμος, θα πρέπει να υποστηρίξει τον πρόεδρο της Κύπρου και να μην πέσει στην παγίδα είτε της Τουρκίας είτε του κυρίου Άιντε, ο οποίος, επιτρέψτε μου να πω, ναι, όλη η γενική συνουσία, όλοι των Ηνωμένων Εθνών, οι εκπρόσωποι για το Κυπριακό, δεν μπορώ να πω ότι ιστορικά φέρθηκαν με δικαιοσύνη απέναντι στον ελληνισμό και στην Κύπρο αναφορικά με το καινούριο θέμα, αλλά ο κύριος Άιντε νομίζω ότι έχει καταρρύψει κάθε ρεκόρ. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω και εν πάση περιπτώσει δεν έχει μία ισομερή τοποθέτηση και δεν κρατάει τη ζυγαριά αδέκαστα 50-50. Ελπίζω καλά να κάνει ο άνθρωπος ό,τι θα κάνει από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να μπει στην πολιτική σκηνή της Νορβηγίας, να μας χαιρετήσει για να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Όμως, κύριε Φίλη, ο Μιχάλης Ιγναντίου είπε ότι παραδόξως ο κύριος Αναστασιάδης εμφανίστηκε έτοιμος να κάνει το μέγιστο των υποχωρήσεων, ναι, ευτυχώς θα έλεγα εγώ, που για την ώρα συναντάει την τουρκική αδιαλαξία. Δηλαδή, σήμερα μας είπε ότι δεν είναι μόνο το 50-50. Και στο εδαφικό υποχωρήσεις, και στις εγγυήσεις υποχωρήσεις, και στην παρουσία στρατευμάτων υποχωρήσεις, μόνο και μόνο για να πάρει τα μη επεμβατικά δικαιώματα πια και τις εγγυήσεις με μια ευρία έννοια. Αυτό... Θα σας πω κάτι. Γνωρίζει η ελληνική πλευρά και η ελληνοκυπριακή πλευρά ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Τουρκία, λόγω της ιδεολογικής τοποθέτησης και της κουλτούρας του συγκεκριμένου πολιτικού κόσμου, να πόσουν από τα επεμβατικά δικαιώματα ή από την μη παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στη συγκεκριμένη περιοχή. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι μία διαπραγμάτευση. Αυτό γιατί το λέω, δεν το λέω φυσικά για να υποστηρίξω τον κύριο Αναστασιάδη. Αυτό το λέω νομίζω ότι αυτό που προσπαθεί να κάνει η ελληνική πλευρά και η ελληνοκυπριακή είναι να καταδείξουν την αδιαλαξία της Τουρκίας. Δηλαδή, τα έχουμε δώσει ό,τι περισσότερο μπορεί κάποιος να δώσει σε μία τέτοιου τύπου διαπραγμάτευση και στην ουσία αυτός ο οποίος για άλλη μια φορά την τορπιλίζει με κάθε δυνατό τρόπο είναι η Τουρκία. Η Τουρκία, κύριε Σαχίνη, και για να ακούσουν οι φίλοι ακροατές μας, δεν πρόκειται ποτέ σε κανένα παράλληλο σύμπαν, όπως συνηθίζω να λέω, να αφήσει την Κύπρο ελεύθερη. Αυτό θα γίνει μόνο είτε δια της ψηφολόγχης, είτε εάν και εφόσον η Τουρκία αντιμετωπίσει υπαρξιακά ζητήματα στα άλλα μέτωπα, οπότε θα αναγκαστεί να αποχωρήσει από την Κύπρο. Ναι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση με καμία τουρκική κυβέρνηση, υπό κανέναν ιδεολογικό μανδύα, τουρκικά στρατεύματα να φύγουν από την Κύπρο. Αυτό κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, αν κάποιος πραγματικά το πιστεύει, και μάλιστα να φύγουν οι Τούρκοι από έδαφος το οποίο έχουν καταλάβει δια των όπλων. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική η ελληνοκυπριακή πλευρά, διότι όντως υπάρχει ένας κίνδυνος να κάνει κάποια ρελάμψη τουλάχιστον με τα επεμβατικά δικαιώματα. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ να αφήσει να αποδεχτεί να αποχωρήσουν όλα τα στρατεύματα από την Κύπρο. Όλα αυτά είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Η Τουρκία δεν πρόκειται να φύγει ποτέ με τη θέλησή της από το νησί, το οποίο ο κύριος Νταβούτογλου είπε ότι ακόμα και αν δεν υπήρχε Κυπριακό θα έπρεπε να το ανακαλύπταμε. Μάλιστα. Κύριε Φίλη, τώρα θέλω να σας ρωτήσω, καλά όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται κάποια στιγμή σήμερα αύριο θα τερματιστεί αυτή η διαδικασία, ενδεχομένως ο κύριος Γκουτιέρες να βρει μια ωραία διατύπωση εις το διηνεκές συνομιλιών. Ωστόσο, γνωρίζω ότι και εσείς έχετε αρθρογραφήσει ότι εξ αρχής η πενταμερής ήταν μια λάθος, μια παγίδα κίνηση και συμμετοχή. Η πενταμερής όμως έγινε δημιουργικά, τη γνώμη σας, ένα δεδικασμένο. Κοιτάξτε,
αρχικώς δεν έχουν πάει, δεν έχει γίνει αυτό που πραγματικά θέλανε, να σύρουνε την ελληνική κυβέρνηση. Εγώ δεν έχω καμία ιδεολογική συγγένεια με την συγκεκριμένη κυβέρνηση, αλλά μιλάμε τώρα για ένα εθνικό θέμα και καλώς έκανε και ο κύριος Χοντζιάς και η ελληνική κυβέρνηση, όπου δεν έπεσε στην παγίδα και δεν πήγε. Τώρα, από εκεί και ύστερα, τα υπόλοιπα με τις πενταμερείς, εγώ περισσότερο λέω και όπως ξέρετε διαφωνώ με το θέμα του πώς γίνεται η αναγνώριση των Τουρκοκυπρίων σε σχέση με τους Ελληνοκυπρίους και ποιος είναι ο ρόλος και η ταμπέλα του κυρίου Αναστασιάδη όταν προσέρχεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, διότι όπως γνωρίζετε στη διπλωματία και στην πολιτική είναι όλα αυτά πάρα πολύ σημαντικά. Σε τελική ανάλυση αυτό που θέλω να πω είναι ότι εάν και εφόσον οδηγηθούμε ποτέ σε κάποιο τύπου συμφωνία, και επαναλαμβάνω τη λέξη συμφωνία, όχι επίλυση του Κυπριακού, διότι όπως το έχω πει πολλές φορές, επίλυση σημαίνει να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα και να έρθουν οι εγγυήσεις, είναι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να οδηγηθούμε σε κοινό τραπέζι διαπραγματεύσεων σε επίπεδο πενταμερείς, είτε το θέλουμε είτε όχι, αν θέλουμε κάποια στιγμή να βρεθεί μια λύση. Αν και εγώ νομίζω, σας το ξαναλέω, δεν πρόκειται να βρεθεί λύση στο Κυπριακό. Άδικα γίνονται όλα αυτά. Η όλη ιστορία της ελληνικής πλευράς είναι να μην πάρει αυτή τη στιγμή την ταμπέλα ότι είναι αυτός ο οποίος έχει εξαιτίας του κατέρευσαν στις συνομιλίες. Γι' αυτό και ο κύριος Αναστασιάδης έδωσε, εν πάση περιπτώσει, έκανε ξανά ένα νέο πακέτο προτάσεων, στο οποίο ο κύριος Ιγνατίου, όπως πολύ σωστά είπατε, στην ουσία είπε ότι προχωράει επικίνδυνα πέραν των εσχαμένων. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτή η διαδικασία στην Ελβετία σήμερα, αύριο, άντε τη Δευτέρα, τερματίζεται. Στις 14 θεωρητικά, μένει να δούμε αν θα ισχύει και πρακτικά, έχουμε την έναρξη των γεωτρυπάνων ερευνητικά νοτίως της Κύπρου. Μετά τη λήξη των συνομιλιών, αισθάνεστε και με βάση το τι συνέβη στη Ρόδο ότι η Τουρκία μπορεί να επιχειρήσει θερμό επεισόδιο, ένταση, τεχνητή, κλιμακούμενη στην περιοχή της Κυπρού? Αυτή τη στιγμή το τρυπάνι της Total βρίσκεται στα ανοιχτά της Αλγερίας. Οπότε, όπως πολύ σωστά είπατε, στα τέλη της επόμενης εβδομάδας λογικά θα κάνει την πρώτη του διερευνητική τρύπα εξόρυξη, θα προσπαθήσει, η οποία θα βρίσκεται πολύ, θα είναι στα 180 χιλιόμετρα από τις ακτές της Κύπρου, θα είναι πάρα πολύ κοντά εκεί που είναι το Ζόρτο Αιγυπτιακό από την Αιγυπτιακή πλευρά. Δεν θέλω να πιστεύω, αυτό που πιστεύω είναι ότι εάν και εφόσον λήξουν όσοι έχουν οι διαπραγματεύσεις, χωρίς να έχουμε κάτι περαιτέρω, είναι σίγουρο ότι η Τουρκία, αφού θα κατηγορήσει την ελληνική πλευρά για διαλαξία, θα προσπαθήσει να δημιουργήσει κάποιο τύπου τεχνητή κρίση για να σταματήσουν οι εξορίξεις. Εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι η βασική της στρατηγική τοποθέτηση. Είτε θα έσερνε τον κύριο Αναστασιάδη σε ενός τύπου συμφωνία, ώστε να έχουν λόγο στην εξόρυξη, είτε θα τον πήγαινε σε μια τύπου συμφωνία στην οποία θα σταμάταγε ο κύριος Αναστασιάδης οτιδήποτε έχει να κάνει με την εξόρυξη, είτε αν δεν κατάφερνε τίποτα από τα δύο θα οδηγούσε την κατάσταση σε κάποιο τύπου τεχνητή κρίση, έτσι ώστε να πείσει εντός ή εκτός εισαγωγικών τουλάχιστον τις ξένες κυβερνήσεις και τις εταιρείες ότι είναι επικίνδυνο, το πολιτικό ρίσκο είναι μεγάλο, οπότε από μόνες τους με κάποιο τρόπο να αναβάλουν τις εξορύξεις. Θα πάρει τέτοιο ρίσκο, πιστεύετε, με ό,τι γίνεται στη Συρία, στο εσωτερικό της Τουρκίας, στις σχέσεις της με τον Αμερικανό? Θα το πάρει το ρίσκο, πιστεύετε? Ακούστε. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία, όπως έλεγε κάποιος, όπως ο ίδιος ο Αδόλφος Χίτλερ είχε πει για τον εαυτό του, βαδίζω με τη σιγουριά του υπνοβάτη να συναντήσω το πεπρωμένο μου, κάτι το αντίστοιχο κάνει η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Έχει πάρει ρίσκα στο Ιράκ, έχει πάρει ρίσκα στη Συρία, τα έχει βάλει με τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς, θεωρητικά προσπαθεί να αλλάξει στρατόπεδο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με τη Ρωσία, έχει βάλει στην ουσία σε κατάσταση εμφυλίου πολέμου και πολέμου όλων εναντίον όλων το εσωτερικό της. Πιστέψτε με, για αυτούς δεν είναι τίποτα πλέον το να δημιουργήσουν και μια κρίση με την Κύπρο.